θελήσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με έναν τρόπο διαφορετικό, όπως πράττουμε, με ένα ξεχωριστό θέμα, με ένα εναλλακτικό θέμα, με ένα ανάλαφρο θέμα. Και αναφέρομαι σε μια γνώριμη εικόνα, τουλάχιστον τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τον Απόλλωνα. Απόλλων. Ο Απόλλων. Με τον Απόλλωνα, σωστά. Με τον Απόλλωνα, 14 ετών, το γεράκι που θα μας επισκεφθεί, θα μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπή, μαζί με τον εκπαιδευτή του, εδώ, στην Κρήτη σήμερα. Πάμε να του συναντήσουμε. Είναι ο κύριος Σταύρος Αθανασίου και πρόεδρος βέβαια του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθυρίας. Να τον ευχαριστήσω θερμά και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, αλλά σας έχω μια έκπληξη. Και άλλη έκπληξη. Ναι, ότι αυτό που θα δείτε τώρα δεν είναι ο Απόλλωνας. Είναι ο Οδυσσέας και είναι ο Αετός της ΑΕΚ. Ο οποίος, για ξανά. Ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός εχθές με το, τη Δευτέρα στο μάτς ενάντια στον Ιωνικό της ΑΕΚ, ο οποίος έφερε την μπάλα στη σέντρα. Α, είναι χαρά μας λοιπόν. Επίσημη πρώτη εδώ στην Κρήτη TV, λοιπόν, του Οδυσσέα, σωστά. Κάτι τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν, ένας άνθρωπος με ένα πτηνό άγριας φύσης, είναι ότι η συνύπαρξη είναι ένα σενάριο ρεαλιστικό. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Πάνω απ' όλα το μυστικό είναι ο ρεαλισμός σε πολλά πράγματα. Ο ρεαλισμός στη φύση λοιπόν είναι απαραίτητος. Αν υπάρχει ρεαλισμός στη φύση, και αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει χαθεί ο ρεαλισμός. Πώς ξεκίνησε? Η ιερακοθυρία λοιπόν είναι μια τέχνη, η συνύπαρξη δηλαδή του ανθρώπου με τα αρπακτικά πτηνά, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα πριν 4.000 χρόνια. Ασκείται σε όλα τα κράτη, το κάθε ένα έχει τη δικιά του ιστορία, και η Κρήτη λοιπόν έχει μια τεράστια παράδοση με την ιερακοθυρία, να γνωρίζετε. Λοιπόν, η οποία πώς ξεκίνησε αυτή η επαφή? Αυτή η επαφή ξεκίνησε από την επιβίωση. Να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να λάβει την τροφή του. Μετά από εκεί ξεκινήσανε όλες οι εφαρμογές που προκύπτουν σήμερα. Δηλαδή να διώχνουμε πουλιά από αεροδρόμια, να κάνουμε εκτροφή πτηνών για απελευθέρωση, να γυμνάζουμε πουλιά μετά τον τραυματισμό τους, για να γίνεται παραδοσιακό κυνήγι. Γενικά προκύπτουν κάποιες εφαρμογές μέσα από την ιερακοθυρία που είναι διαχρονικές, ισχύουν εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Είναι ένα εντυπωσιακό πτηνό για κάποιον έτσι που τουλάχιστον τώρα το βλέπουμε και από πολύ κοντά και είναι και ήρεμο δίπλα σας. Αυτή η συνύπαρξη για να καταφέρει να βρίσκεται έτσι δίπλα σας, πόσο καιρό πήρε, πώς μπορεί κάποιος να εξοικειωθεί και το ζω βεβαίως με την ανθρώπινη παρουσία? Ακούστε τι γίνεται. Καταρχήν, για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να γίνει γερακάρης, όπως λέμε, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί ο καθένας να συνεπάρξει με αρτινά. Μετά από εκεί υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης. Το κράτος έχει θεσπίσει, δίνει κρατικές εξετάσεις, εκπαιδεύεσαι από το σύλλογο και εφόσον πληρίζεις προϋποθέσεις, μπορείς να χειριστείς ένα τέτοιο ζώο και να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι μια καθόλου ανώμημη διαδικασία. Με ένα καθεστώς το οποίο διέπεται βέβαια από το ελληνικό κράτος και τους σχετικούς νόμους. Δεν μπορεί ο καθένας φυσικά να κάνει του κεφαλιού του. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Έτσι εννοείται. Η ιερακοθυρία είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια τέχνη, όπως σας είπα, που έχει να δώσει πολλά στον άνθρωπο και γενικά στη σχέση του με την άγρια ζωή. Οπότε πρέπει να ασκείται από με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Και εμείς ως σύλλογος έχουμε το πρώτο μέλημά μας είναι αυτό. Μάλιστα. Κάτω από ποιες συνθήκες ο Οδυσσέας μπορεί να γίνει εντός εισαγωγικών και πολλών εισαγωγικών επικίνδυνος έναν άνθρωπο? Γιατί και μόνο έτσι η μορφή του ιόψου αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο τρομάζει λίγο. Κοιτάξτε, επικίνδυνος μάλλον μπορεί να γίνει για τα αρπακτικά. Τώρα, η συνύπαρξη και ο τρόπος ο οποίος χειριζόμαστε αρπακτικά και ο εξοπλισμός που φοράμε και εμείς και το αρπακτικό είναι για την ασφάλεια και τη δικιά του και τη δικιά μας. Είναι αρπακτικά, έχουν νύχια, είναι τα όπλα τους, οπότε και εμείς πρέπει να προστατευτούμε έστω από ένα κατά λάθος άγγιγμα. Γενικά, συνύπαρξη και η εκπαίδευση δεν είναι επικίνδυνη. Βέβαια, το κάθε πουλί έχει τη δικιά του προσωπικότητα, έτσι. Δηλαδή, άλλα έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, άλλα λιγότερη, οπότε εκπαιδεύονται και χειρίζονται βάσει αυτού νου. Πείτε μας λίγο για τον Οδυσσέα που βλέπουμε και τώρα δίπλα σας. Ο χαρακτήρας του. Είναι ομιλητικός, από ό,τι καταλαβαίνετε. Προσπάθησε και αυτός να μπει στην κουβέντα.
Λοιπόν, ο χαρακτήρας του Οδυσσέα. Αυτό που, όπως είπαμε, έκανε ο Οδυσσέας να μπορέσει να μεταφέρει την μπάλα και να πετάξει σε ένα γήπεδο με 33.000 κόσμο, σημαίνει ότι είναι ένα πουλί με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Επιλεγμένο, καταρχήν είναι εκτρεφόμενο, έτσι, για να τα ξεχωρίσουμε. Τα πουλιά τα οποία έχουμε στην Ιερακοστηρία είναι εκτρεφόμενα. Τα έχει αναπαράξει ο άνθρωπος, δεν είναι άγρια. Δεν είναι από τη φύση δηλαδή. Έχει πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ώστε να μπορέσει να μην να αδιαφορεί για τον καθένα, να ξέρει τη δύναμή του, οπότε να μην είναι φοβικός και να μην τον παρασύρει καμία εικόνα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι το κατάλληλο πουλί για να κάνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες, η αλήθεια είναι. Έχει προηγηθεί μια εκπαίδευση και νομίζω ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο δέσμα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στο γεράκι. Δεν ξέρω, έχετε να μας πείτε κάποιες στιγμές κάτι το οποίο θυμάστε, σας έχει μείνει αναφορικά με τη σχέση σας με τα πτηνά, με τα γεράκια. Κάτι το οποίο ακόμα και να, ξέρετε, το λέτε και είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό. Εμπειρίες είναι πάμπολες. Εμπειρίες είναι πάρα πολλές. Βγαίνω και κυνηγάω στη Μέση Ευρώπη, γιατί έχω και ένα χρυσαετό θηλυκό και βγαίνω και κυνηγάω σε meeting, γιατί η Ιερακοστηρία έχει μεγάλη οικουμενικότητα, οπότε όλοι οι προέδροι των κρατών συναντιόμαστε και κυνηγούμε παραδοσιακά. Οπότε πέρυσι λοιπόν σε ένα ταξίδι μου, σε ένα κυνήγι μου στα Καρπάθια Όρη, κυνηγούσαμε ζαρκάδια λοιπόν. Την ώρα που μάζευα τον αετό, εμφανιστήκανε μία μαμά αρκούδα με δύο μικρά αρκουδάκια και διερχόντουσαν κατά πάνω μου. Στα τελευταία 20 μέτρα, ευτυχώς, αποφασίσανε να απομακρυνθούν από μένα και είμαι εδώ και σας μιλάω. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αθανασίου, για την τοποθέτησή σας, για την επαφή που είχαμε και με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Με χαρά, οποτεδήποτε θελήσετε, εδώ είμαι. Σας ευχαριστούμε. Μας γύρισε την πλάτη τώρα. Δεν ξέρω. Α, νάτος. Παρατηρητικός, βλέπει τα πάντα. Παρατηρητικός. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ναι. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Αθανασίου με τον Οδυσσέα.